Όπως ξέρετε, εξελίσσεται ήδη εδώ και αρκετούς μήνες μια διαρκής παρέμβαση για να έχουμε ακόμα πιο προσιτές τιμές στο ράφι, καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστέκεται, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη θέσει όριο στο κέρδος των εταιριών στο παιδικό χάλα, όπου οι αυξήσεις πράγματι ήταν μεγάλες και θα έλεγα και συχνά αδικαιολόγητες, και ταυτόχρονα περιορίζουμε κατά 30% τις παροχές των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ, ώστε η διαφορά αυτή να μπορεί να μετακυληθεί και ως όφελος προς τον καταναλωτή. Τα αποτελέσματα αυτών των νέων παρεμβάσεων θα φανούν σταδιακά, καθώς πρόκειται για μια βαθιά διαρθρωτική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Τα πρώτα μηνύματα όμως είναι ενθαρρυντικά και προσδοκούμε οι αρχικές τιμές, το τονίζω, σε παραπάνω από 1.500 προϊόντα από τις αρχές Μαρτίου να είναι μειωμένες, και προφανώς επί αυτών των αρχικών τιμών θα καθορίζονται και οι τελικές.